την Τουρκία, η οποία από αυτά ξαφνίζεται καθόλου κοιτάσματα. Η Τουρκία, ακούστε λίγο, και η Γερμανία είναι δύο πανομοιότυπες χώρες. Όχι μόνο γιατί ως χώρες έχουν κάνει γενοκτονίες, όχι μόνο γιατί είναι αδέρφια Ούνοι και Μογγόλοι, οι Γερμανοί με τους Ούνους, μαζί με τους Μογγόλους, αλλά κυρίως γιατί δεν έχουν καθόλου ενέργεια. Η Γερμανία είναι εργοβόρα, η Τουρκία είναι εργοβόρα, αλλά δεν έχουν ενέργεια, δηλαδή δεν έχουν κοιτάσματα δικά τους. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Γερμανοί. Αν αποκτήσει ο Ερντογάν ενεργειακά κοιτάσματα, τότε πραγματικά γίνεται σουτά. Και το ξέρει καλά αυτό. Γι' αυτό και παίζει το παιχνίδι στο Αιγαίο, γι' αυτό και θέλει αλλαγή στη Δύση Λουζάνη, γι' αυτό και τα θέλει όλα αυτά. Για να είμαστε πραγματιστές. Να μην είμαστε ανόητοι, επιπόλαιοι, δίθεν διεθνιστές ειρηνιστές, όταν ξέρουμε ότι ουδέποτε θα υπάρξει ειρήνη στον πλανήτη όσο υπάρχει ο Μαμονάς. Φίλες και φίλοι, με την επίθεση, πείτε ότι ένα βράδυ ξεκινάει η επίθεση από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Εάν κερδίσει, γίνεται ο Ερντογκάν κυρίαρχος από την Αρμενία μέχρι την Ιταλία. Δηλαδή γίνεται αυτό που λέμε η νεοοθωμανική αυτοκρατορία. Και λέω μέχρι την Ιταλία γιατί η Αλβανία είναι δορυφόρος. Το Τούρκο και μην κοροϊδευόμαστε. Ο Ράμα είναι ο πιο τουρκόφιλος και ο πιο αμερικανόφιλος πολιτικός των Βαλκανίων. Τουρκόφιλος μέχρι το τελευταίο DNA είναι ο τύπος αυτός. Τουρκόφιλος του Κερατακίνα και γεννήσατος. Είναι από ελληνικό χωριό, η γιαγιά του είναι Ελληνίδα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, αλλά μισή τους Έλληνες. Είναι δεδομένο. Έτσι λοιπόν αποκτά, αν κερδίσει τον πόλεμο η Τουρκία, αυτό που σας είπε. Αν το χάσει τον πόλεμο ο Ερντογκάν, είναι κρεμασμένος, σας το λέω από τώρα, μπροστά στο μπλε τζαμί. Το ξέρει ο Ερντογκάν. Δεν μπορεί πλέον να κάνει κάτι διαφορετικό από το να ανοίξει μέτωπο. Το πότε θα το προσδιορίσει ο ίδιος του. Όμως, να θυμάστε κάτι. Ξέρει ότι μπορεί να ελπίζει στο Ράμα. Είναι βέβαιος γι' αυτό. Ότι μπορεί δηλαδή να βασιστεί, δυστυχώς για μας, και λαθροεισβολής που γέμισε η Ελλάδα, που λέξει αυτό είναι πράκτορες Σμιτ, για να χτυπήσουν στην πίσω πλευρά μας, στο υπογάστριό μας. Είναι το σχέδιο τυφών που είχα αποκαλύψει, που είχα πει. Και αυτά που σας λέω, ειλικρινά το λέω αυτό σε όλους σας, διαβάστε το Χελένη Σαράι, ένα εξαιρετικό ιστολόγιο με πολλά άλλα, Ρώσια του Ντέ κλπ. Το Χελένη Σαράι έχει αναλύσει συγκλονιστικές. Το λέω πολλές φορές. Και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Επειδή έχουμε γεμίσει με λαθροεισφορείς πράκτορες της ΜΜΤ, όταν θα ρίξουμε μέτωπο εμείς εκεί, εδώ στην πλάτη μας θα έχουμε πολλαπλά χτυπήματα. Το ένα θα είναι από Αλβανούς, κρατηθείτε, διότι έχει πολλούς Αλβανούς η Ελλάδα, οι οποίοι είναι πράκτορες της δικής σου μυστικής υπηρεσίας και μπορούν να χτυπήσουν άνετα. Θα χτυπήσουν και το χωριό του Γραμμένου, σας το λέω από τώρα, την Κέρκυρα, που είναι πολύ κοντά στην Αλβανία. Πολύ εύκολα έχουν και εργάζεσαι καλά, που δεν ξέρει κανείς, αυτή είναι σκληρόπλευση περισσότεροι και είναι οδηγίες από την Άγκυρα περνούν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και επίσης η Ελλάδα είναι ο εύκολος στόχος. Είναι ο πιο εύκολος στόχος. Τελευταία 10 χρόνια δεν αγοράζαμε όπλα, απλά δεν υπολογίζει κάτι ο Ερντογκάν. Ότι οι Έλληνες πάντοτε ήταν κατώτεροι εντός εισαγωγικών σε πληθυσμό, πιο λίγοι από τους εχθρούς τους. Ποτέ ο ελληνικός στρατός από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα δεν είχε πλεονέκτημα αριθμών. Είχε όμως ένα πλεονέκτημα φρονήματος, ψυχής και περηφάνειας. Το οποίο επί 40 χρόνια αυτές οι κυβερνήσεις προδοτικές, και το λέω δημοσίως, έκαναν τα πάντα ώστε να προδώσουν, να δημιουργήσουν ρήγματα στη θρησκευτική, εθνική, πολιτιστική, ιστορική συνείδηση των Ελλήνων. Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται στον ελληνικό στρατό στους αξιωματικούς μας, στους αστυνομικούς μας, στους πυροσβέστες μας, στα σώματα ασφαλείας, είναι ελεηνός και τρισάθλιος. Τους δίνουν 800 ευρώ και 900 ευρώ οι γελοί, όταν ήδη παίρνουν 7 χιλιάρικα το μήνα και τα κομματόσκυλα από 4-5 χιλιάρικα, για να βολεύονται αυτοί και οι υπόλοιποι να είναι στην πείνα. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατός, αλλά με αυτά τα παιδιά, με τους μικρούς μισθούς, πολεμούν καθημερινά και οι αστυνομικοί, και οι πυροσβέστες, και οι στρατιωτικοί. Για 800 ευρώ, το καταλαβαίνετε, τους ξεφτελίζουν αντί να τους έχουν στα όπα-όπα κατ' έρθει τη στιγμή των μαχών και της τελευταίας μάχης του έθνους, γιατί αν χάσουμε τώρα είμαστε τελειωμένοι. Καταλάβετε το. Τελειωμένοι, δεν έχουμε συμμάχους. Δεν έχουμε συμμάχους, το αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχει τίποτα επιτέλους. Και κυρίως η Τουρκία και ο Ερντογκάν είναι στο σημείο μηδέν. Δηλαδή, για ποιο λόγο χρειάζεται κάτι έναν πόλεμο. Η λίρα καταραίει. Η οικονομία κλειδονίζεται. Ο Ερντογκάν δεν έχει άλλο δρόμο, παιδιά. Θα ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα. Δεν έχει άλλο μέτωπο, γιατί αν μέχρι τώρα είχε την απογείωση του Ερντογκάν, γιατί έπαιρναν το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, από το καδάνια του δίνανε οι Ισλαμιστές
για να ακμάσει η οικονομία την Κυπρική, τώρα που δεν έχει δανειοδότηση, τώρα που ουσιαστικά καταραίει η λίρα, τώρα που αρχίζουν τα προβλήματα, θα χρειαστεί βαλβίδα αποσυμπίωσης του προβλήματος και τις εκλογές του πρώτου Μάρτιου. Όλα αυτά σας τα λέω για να ξέρετε τι έρχεται. Μην κοιμάστε, σε επαγρύπνηση να είμαστε οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Και βέβαια οι εξελίξεις μας οδηγούν σε πόλεμο, τον οδηγούν σε πόλεμο με την Ελλάδα δυστυχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μακάρι να κάνω λάθος. Σας είπα τα δεδομένα και αν δεν είναι λογικά αυτά που λέω εγώ, κρατήστε τα λογικά του Καμένου, τα λογικά του Καρανίκα, τα λογικά του Τσίπρα, τα λογικά του Μητσοτάκη και της παρέας του, όλων των ανεπάγγελτων που δεν γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για να επιβιώσεις. Αυτά είπα και στη Σαλαμίνα χθες που ήμουν και είχε πάρα πολύ κόσμο. Απίστευτος κόσμος. Αυτά θα πω την Τετάρτη 14 Μαρτίου. 14. 28, ε. Θα το δώσεις τώρα αυτό. Α, ναι, 28 Μαρτίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης, 6 ώρα το απόγευμα, Άτιδος 7.